Κόψε. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα περιστατικά ανήλικης βίας μέσα και έξω από τα σχολεία της Κρήτης. Αυτή η βία που παρατηρούμε δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας αντικατοπτρισμός της βίας, ο οποίος υπάρχει γενικότερα. Λίγες μέρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό στο Ρέθυμνο, που ένας ανήλικος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από συμμαθητές του, με δεκάδες να παρακολουθούν και να παρακινούν το δράστη να συνεχίσει να χτυπά το παιδί, φωνάζοντάς του να τον σκοτώσει. Ένα νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα προκαλεί αποτροπιασμό. Δεν είναι καλό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας ανήλικος μαθητής πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από μία κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη του συμμαθήτρια. Κόψε! Και ενώ το αγόρι που προσπαθεί να κρύψει με ένα καπέλο το πρόσωπό του επιλέγει να μην ανταπαντήσει στα χτυπήματα και τη ζητά να σταματήσει, η 15χρονη συνεχίζει να τον χτυπά και μάλιστα φαίνεται να τον σφίγγει και από το λαιμό. Η βία ουσιαστικά κύκλους κάνει. Ο πρώτος κύκλος της βίας είναι η ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή μιλούμε μια βία η οποία υπάρχει μέσα στις οικογένειες και συνήθως προϋπάρχει όλων. Από εκεί και πέρα, ο νέος άνθρωπος σε μια ίσως μεγαλύτερη αμέσως ηλικία, αυτός ο οποίος έχει δεχθεί βία, θα περάσει στο να εξάγει αυτή τη βία. Το παιδί αποκάλυψε στους γονείς του τα όσα είχαν συμβεί όταν το βίντεο άρχισε να διανέμεται σε φίλους και γνωστούς του. Το χαρακτηριστικό όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ουσιαστικά το ότι υπάρχουν παρατηρητές σε αυτή τη βία, τις περισσότερες από αυτές τις σκηνές, οι οποίοι παρατηρητές όχι μόνο δεν προσπαθούν να χωρίσουν τα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά προτρέπουν σε ακόμη περισσότερη βία. Σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο ίδιος μας επιβεβαίωσε ότι οι γονείς του 13χρονου προχώρησαν σε μήνυση τόσο στην οικογένεια της 15χρονης, όσο και στην οικογένεια της βιντεοσκόπου. Αν θα προσπαθούσαμε να χωρίσουμε τους παρατηρητές σε κάποιες κατηγορίες, θα λέγαμε ότι η πρώτη κατηγορία είναι οι παρατηρητές οι οποίοι είναι αδιάφοροι λόγω φόβου. Ξέρετε, είναι αυτοί οι παρατηρητές οι οποίοι βλέπουν τη βία να εξελίσσεται μπροστά τους και οι οποίοι τις περισσότερες φορές λένε πού να μπλέκω τώρα. Η δεύτερη κατηγορία θα λέγαμε ότι είναι οι φοβισμένοι συνένοχοι, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι θα είναι το επόμενο θύμα. Η τελευταία κατηγορία, που δυστυχώς την τελευταία φορά στα τελευταία γεγονότα την έχουμε δει πολύ συχνά, είναι αυτοί οι οποίοι γελούν ή παροτρύνουν τον εκφοβιστή, ουσιαστικά εξωθώντας τη συμπεριφορά τους σε ακόμα μεγαλύτερες σκηνές βίας από αυτές τις οποίες παρατηρούν. Θα λέγαμε ότι αυτό είναι και το πιο λυπηρό, το πιο οχληρό, το πιο προβληματικό. Και πριν καλά-καλά καταλαγιάσει η ανησυχία, μια νέα επίθεση έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα βίας ανηλίκων στην Κρήτη. Το βράδυ της Παρασκευής, ένας 13χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τρεις συνομιλίκους του σε ίντερνετ καφέ των Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις 13χρονοι άρχισαν να παρενοχλούν τον ανήλικο την ώρα που έπαιζε στον υπολογιστή. Στη συνέχεια άρχισαν να το χτυπούν στο κεφάλι, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος της επιχείρησης. Στην αρχή ουσιαστικά υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, η οποία δυστυχώς προϋπάρχει όλων. Θα σας έλεγα ότι μιλούμε για οικογένειες οι οποίες είναι εντός εισαγωγικών προβληματικές οικογένειες, για οικογένειες οι οποίες με κάποιο τρόπο ουσιαστικά έχουν φτάσει στην παραμέληση. Τα παιδιά τους βρίσκονται σε παραμέληση. Παιδιά τα οποία έχουν βιώσει γονεϊκή αποστέρηση, κακοποίηση ή αντίστοιχα έχουν γίνει μάρτυρες σε πρώιμες σκηνές βίας, τις οποίες τις έχουν δει σε πολύ τρυφερή, σε πολύ μικρή ηλικία. Το υλικό έχει παραδοθεί στην αστυνομία με τους τρεις ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί να αναζητούνται τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους από τις αρχές, μετά και τη μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας του αγοριού. Το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα παρέμβαση είναι το σχολείο. Το σχολείο και ειδικά οι πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου είναι πολύ σημαντικές, ώστε κάποιος να μπορέσει να αλλιεύσει, να μπορέσει να καταλάβει, κάποιος ειδικός εννοείται της ψυχικής υγείας, κάποιος ψυχολόγος ειδικά εξειδικευμένος της ψυχικής υγείας, να μπορέσει να καταλάβει το ποιοι τελικά είναι αυτοί οι μαθητές οι οποίοι δυνητικά θα μπορέσουν να εκδηλώσουν βίαιες συμπεριφορές, ακραία βίαιες συμπεριφορές αργότερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε μικρή ηλικία και να κάνουμε ή το δυνατόν μια παρέμβαση με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, είτε στους συγκεκριμένους μαθητές, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας το οικογενειακό περιβάλλον. Δεδομένου ότι, όπως έλεγα πολλές φορές, το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον που έχει πολλά προβλήματα και αντίστοιχα υποδαβλίζει παρόμοιες συμπεριφορές.